ξεκινώντας κανείς την ανάγνωση πρώτο στη σειρά των διατάξεων του νομοσχεδίου ένα νομοσχέδιο μνημείο κατακερματισμένων ρυθμίσεων και υπόδειγμα σειραφής εντελώς άσχετων μεταξύ τους μερών βρίσκεται λοιπόν πρώτο στη σειρά το κομμάτι που αναφέρεται στην ισότητα των φίλων. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ τα λόγια τα παχιά και τα μεγάλα τα έχει πολύ εύκολα παλιά του τεχνικό σκηνο βέβαια. Με το νομοσχέδιο αυτό λέει το εμβληματικό, το συμβολικό, προωθείτε, προσέξτε, η ουσιαστική ισότητα των φίλων. Και σαν μανούλα ο ΣΥΡΙΖΑ στα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, το καταθέτει και ανήμερα στις 8 του Μάρτη. Ό,τι λάμπει όμως, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα χρυσός. Ας το δούμε αυτό στο νομοσχέδιο, στα πιο χαρακτηριστικά ίσως από τα άρθρα του. Στο πρώτο άρθρο γίνεται λόγος λοιπόν περί ισότητας των φύλων και ίσης μεταχείρισής τους. Ξέρετε, το αίτημα της εξίσωσης μισθών ανδρών και γυναικών... βρισκόταν στην κορυφή των ετοιμάτων της ιστορικής απεργίας των εργατριών της Νέας Υόρκης... ...στις 8 του Μάρτη του 1857 η οποία πνίγηκε στο αίμα. Σήμερα, 162 χρόνια μετά, το αίτημα ουσιαστικά έκρεμή και η γυναική εκμετάλλευση όχι μόνο διατηρείται, μα και πολλές φορές μεγαλώνει με άλλες νέες μορφές, μοντέρνες τις λέτε αυτές, όπως η ευέλικτη εργασία, τα σπαστά ωράρια, η δουλειά με το κομμάτι, η δουλειά από το σπίτι και τόσα άλλα. Και παρά το ότι στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο τυπικά η ανισοτιμία της γυναίκας έχει καταργηθεί, ωστόσο αυτή η γυναική ανισοτιμία παραμένει συγκαλυμμένη στην πράξη και στις εργασιακές σχέσεις, ακόμα και στους μισθούς και στα μεροκάματα και παραμένει ακριβώς γιατί αυτή η ανισοτιμία οδηγεί σε φθηνότερη εργασία και άρα γίνεται πολύτιμη πηγή πρόσθετου κέρδους για το κεφάλαιο. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η ουσία της φιλετικής ανισοτιμίας ήταν και είναι ταξική, διαχρονικά. Και γι' αυτό αυτή η ανισοτιμία διατηρείται σε όλα τα εκμεταλλευτικά κοινωνικά συστήματα. Όσο για το τι εννοεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι βέβαια και ο καλύτερος πλασιέ στη χώρα μας όλη της ευρωενωσιακής ιδεολογικής παλιατζούρας, για το τι εννοεί για την ίση μεταχείριση δηλαδή, αρκεί ο ορισμός που δίνεται στο άρθρο 2 για την ουσιαστική ισότητα. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό λοιπόν, ουσιαστική ισότητα προκύπτει όταν διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Προσοχή, το νομοσχέδιο, όπως είδατε, δεν μιλά για δικαιώματα, μονάχα για ευκαιρίες, που έτσι και αυτές και σου ξεφύγουν, εσύ θα αυτές. Δεν μιλά για το δικαίωμα στην εργασία ως βασικό, καθολικό, και για άντρες και για γυναίκες, κοινωνικό δικαίωμα. Δεν μιλά για το δικαίωμα της γυναίκας να έχει την ολόπλευρη προστασία τη κοινωνίας στον κρίσιμο αναπαραγωγικό της ρόλο. Δεν μιλά για το δικαίωμα της γυναίκας να μην περνά όλη της τη ζωή μόνο με τη φροντίδα πότε των παιδιών, πότε των ηλικιωμένων ή και των αναπήρων. Το νομοσχέδιο δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούν απλώς για ευκαιρίες και μάλιστα ίσες. Ας δούμε λοιπόν στη σημερινή καπιταλιστική πραγματικότητα ορισμένες από τις ίσες αυτές ευκαιρίες στην εργασία λόγου χάρη. Προσφέρονται ίσες ευκαιρίες στις νέες μητέρες για ευέλικτες άδειες μητρότητας. Όχι βέβαια για τις ανάγκες του μωρού και της οικογένειας, αλλά για τις ανάγκες της καπιταλιστικής επιχείρησης. Προσφέρονται καθημερινά ίσες ευκαιρίες για εργασιακές σχέσεις λάστιχο, μόνο που αυτές οδηγούν πολλές νέες μητέρες να χάνουν το επίδομα της άδεια μητρότητα, αφού με τέτοια εργασιακή σχέση και σύμβαση είναι αδύνατο για μια νέα μητέρα να συμπληρώσει τα 200 ένσημα που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους σας για να πάρει αυτό το επίδομα. Οι ίσες ευκαιρίες στην προώρια πώληση πριν τον Ιούνι έχουν επίσης και όλες οι αναπληρώτριες γυναίκες εκπαιδευτικοί. Αν τύχει και πολλέ φορέ τυχαίνει να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια τη σχολική χρονιά μια δύσκολη εγκυμοσύνη, επαπειλούμενη, και δεν μπορούν να επιστρέψουν στην τάξη μετά τη σύντομη άδεια που δικαιούνται. Από ίσε ευκαιρίε, επίση άλλο τίποτα τόσο στι δουλειέ χωρί καθόλου μέτρα προστασία του γυναικείου οργανισμού, όσο και στον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων, όπω συμβαίνει στα λογή-λογή συσκευαστήρια, στην καθαριότητα των Δήμων και όπου αλλού. Τέλος, κάθε μέρα πολλές νέες γυναίκες ζουν τον εκβιασμό των εργοδοτών τους καθώς και τις ίσες ευκαιρίες της απολύσεις τους γιατί έμειναν έγκυες και τόλμησαν και έβαλαν άκουσον άκουσον τη γέννηση των παιδιών τους πάνω από την επιχείρηση όπου εργάζονται. Ενώ όλο και περισσότερο διαδίδεται αυτό το νέο φρούτο της κρυοσυντήρησης, σύμφωνα με το οποίο οι νέες γυναίκες έχουν, λέει, την ευκαιρία πάλι να βάλουν κυριολεκτικά στο ψυγείο τη συγκλονιστική χαρά της μητρότητα για να μην θυχτούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Για τέτοια αντιδραστική πρόοδο μιλάμε. Οι εργαζόμενες γυναίκες όμως δεν χρειάζονται τέτοια ίσας ευκαιρίες στην ανεργία ή στην ευέλικτη εργασία, στο μισθό και στη σύνταξη πείνας ούτε βέβαια χρειάζονται την ισότητα εκείνη, την κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν χρειάζονται με λίγα λόγια όλα όσα περιέχονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου και τα οποία με προθυμία υλοποιεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, χτες οι προηγούμενη και γι' αυτό αποτελεί φαρισαϊσμό να επικαλούνται όλοι αυτοί την ισοτιμία της γυναίκας. Δείτε το άρθρο 18 που μιλά για την ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία. Για ποιαν ακριβώς ένταξη της διάστασης του φύλου στη δημόσια υγεία τολμά να μιλάει η κυβέρνηση όταν στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απουσιάζουν σχεδόν από παντού οι γυναικολόγοι, παραδείγματος χάρη στα Δημοτικά Ιατρία Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη που απευθύνονται μάλιστα αποκλειστικά και στις πιο φτωχές, στις πιο ευάλωτες ομάδες και στους πρόσφυγες. Πραγματική ένταξη της διάστασης του φίλου στη δημόσια υγεία μπορεί να υπάρξει. Αλλά μόνο μέσα από ένα ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά δημόσιο και βεβαίως δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας πρόνοιας, με έμφαση στην πρόληψη για όλες και για όλους, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση, και βέβαια με δωρεάν χορήγηση φαρμάκων. Πού την είδατε την ένταξη της διάστασης του φίλου στη δημόσια υγεία όταν τα κέντρα μητέρας και παιδιού είναι ελάχιστα και αυτά υπολειτουργούν χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και χωρίς ιατρικό εξοπλισμό. Ένταξη της διάστασης του φίλου στη δημόσια υγεία σημαίνει να λειτουργούν κέντρα ενημέρωσης, κέντρα εκπαίδευσης για το θυλασμό και μέσα στα μεευτήρια αλλά και μέσα στο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδα υγεία, αποκλειστικά όμω με την ευθύνη του κράτου. Και η νέα μητέρα ή θυλάζουσα να διευκολύνεται με επιστημονικά κριτήρια και κυρίω με πρακτικά μέτρα. Ένταξη τη διάσταση του φύλου στη δημόσια υγεία σημαίνει επίση το έτοιμο βρεφικό γάλα να αντιμετωπίζεται ω ένα είδο πρώτη πρώτη ανάγκη που θα πρέπει να χορηγείται δωρεάν ή έστω σε πολύ χαμηλή τιμή και όχι πανάκριβο όπως σήμερα. Πού και πώς να τη δουν αυτήν την ένταξη της διάστασης του φίλου τους στη δημόσια υγεία οι γυναίκες εκείνες που τρέχουν με την ψυχή στο στόμα και μετά περιμένουν για ώρες την αναμονή για να ακριβοπληρώσουν και από πάνω τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία, την ψυχολογική στήριξη, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, τον ΑΜΕΑ, όλα όσα θα έπρεπε να παρέχει δωρεάν μια επί της ουσίας δημόσια υγεία με τη λειτουργία υπηρεσιών νοσηλεία και φροντίδας στο ίδιο το σπίτι και με χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πατέ. Και τι σημαίνει αλήθεια αυτή η ένταξη όταν το επίδομα το κετού δίνεται μονάχα σε όσες γυναίκες γεννούν στο σπίτι. Όπως γεννούσαν οι γιαγιάδες μας δηλαδή. Έναν αιώνα πίσω. Back to belle époque δηλαδή. Και πιο πίσω ακόμα. Αντί για σύγχρονα δωρεάν με ευτήρια. Κοντά στον τόπο διαμονής της εγκύου. Ένταξη της διάστασης του φίλου στη δημόσια υγεία σημαίνει επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες και φυσικά και για τις αυτοαπασχολούμενες. Και εδώ τα δάκρυα της Νέας Δημοκρατίας και, το κοινά, και του Κινάλ πριν από λίγο κροκοδίλια ήταν όταν έχουν πρωτοστατήσει στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των αυτοαπασχολούμενων γυναικών τις γυναίκες της υπαίθρου στο ύψος του βασικού μισθού για δύο μήνες πριν τον τοκετό και έξι μήνες μετά ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι ασφαλιστική ενημερότητα. Και βεβαίω μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο ε, από τον τοκετό και αυτό ο, ο χρόνο να υπολογίζεται ω συντάξιμο. Τέλο, τι προσφέρει αυτή η ένταξη άραγε σε πολλά νέα ζευγάρια που πέφτουν υποχρεωτικά, που δεν έχουν κι άλλη επιλογή στα πανάκριβα δίχτυα των εμπόρων τη ιατρικώ υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Καλή, δεν λέμε η θεσμοθέτηση άδεια από την εργασία γι' αυτό. Αλλά το κύριο, η ίδια η διαδικασία μένει εντελώ ακάλυπτη από το κράτο. Και γίνεται και αυτή άλλη μια φορά ατομική ευθύνη. Άρα ουσιαστική και όχι τυπική ένταξη της διάστασης του φίλου στη δημόσια υγεία σημαίνει κάλυψη όλων των εξόδων του προγεννητικού ελέγχου της ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του τοκετού από το κράτος. Συμπερασματικά, όταν το ΚΚΕ δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε κοινωνική διάκριση που σχετίζεται με το φύλλο ή τη θρησκεία, την εθνικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλλου, το εννοεί και το κάνει πράξη με την καθημερινή του δράση. Δεν ισχύει το ίδιο για την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, αφού μπορεί να φλιαρούν για τις κοινωνικές διακρίσεις, στην πράξη όμως δεν χρηματοδοτούν κρατικές υποδομές και υπηρεσίες για την κοινωνική στήριξη και προστασία όλων όσων υφίστανται τέτοιες διακρίσεις. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι από το νομοσχέδιο αφαιρέθηκαν και εκείνες οι ορισμένες αναφορές που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο νόμου στο, πεδίο, στο άρθρο 2 στις άμεσες διακρίσεις που μιλούσαν, που γινόταν μια αναφορά για διακρίσεις ιδίως λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας. Αυτό έχει φύγει. Το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου περιέχει ρυθμίσει για την ηθαγένεια. Με ελάχιστε, βέβαια, από αυτέ να είναι ολότελα θετικέ. Δείτε το άρθρο 31, που περιέχει μια θετική όντω διάταξη για τα παιδιά με αναπηρία, δεύτερη γενιά μεταναστών, που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, μόνο που το όριο του ποσοστού αναπηρία πρέπει να πέσει στο 67% από το 80% που ισχύει, και φυσικά τα παιδιά αυτά και οι οικογένειέ του θα πρέπει να έχουν την ολόπλευρη κρατική στήριξη, όπως φυσικά και όλα τα παιδιά. Στο άρθρο 33, παρά το ότι το παράβολο της αίτησης πολιτογράφησης μειώνεται από 700 σε 550 ευρώ, ωστόσο και πάλι υψηλό παραμένει, μιλάμε για ένα μηνιάτικο κανονικό, 550, ίσως και πάνω από το μηνιάτικο για πάρα πολλού, ενώ μπαίνει νέο παράβολο, χαράτσι 100 ευρώ για την υποβολή αντιρρήσεων στο Συμβούλιο Ιθαγενείας. Και για να μην κατηγορηθεί για πολιτική φιλική προς τους μετανάστες, το Υπουργείο σπέβδει να καθησυχάσει στην αιτιολογική έκθεση, το διαβάσαμε και μας έκανε εντύπωση δηλαδή, ότι ακόμα και με την προτινόμενη μείωση του, παρα... του παραβόλου, αυτό παραμένει το δεύτερο υψηλότερο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 32 γίνεται υποχρεωτικό στη, διδασκαλία, στη διαδικασία συγγνώμη, πολιτογράφησης το τεστ πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, όσο και των υπόλοιπων ουσιαστικών προϋποθέσεων, Γνώση δηλαδή τη ελληνική ιστορία και του πολιτισμού, με την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι αντικειμενικοποιεί τη διαδικασία που έπασχε από υποκειμενισμού, όπω λέει. Αντιφάσκει όμω την ίδια στιγμή με τον ίδιο τη τον εαυτό, όταν όλα όσα αφορούν αυτή τη διαδικασία τα παραπέμπει σε υπουργικέ αποφάσει, στην υποκειμενική δηλαδή κρίση ενό υπουργού. Στο νομοσχέδιο εισάγονται και διατάξεις που το ισχύον νομικό πλαίσιο το χειροτερεύουν. Το ακόμα περισσότερο. Παραδείγματο χάρη στο άρθρο 33, όπου θα απαιτούνται πλέον για την πολιτογράφηση εκαθαριστικά εφορία για όλα τα χρόνια διαμονή του ετούντα και όχι μονάχα του τελευταίου όπω ισχύει μέχρι σήμερα, ή στο άρθρο 35, όπου προβλέπεται απόρριψη ή αναστολή τη αίτηση του ετούντα. Έγινε και σήμερα συζήτηση στην Επιτροπή με του φορεί, ακόμα και για την νόμιμη απουσία του από τη χώρα μα για ένα διάστημα. Με το άρθρο 46, Εισάγεται διαδικασία καθορισμού ηθαγένεια ανιθαγενών Ρωμά, με μακρά παρουσία στην Ελλάδα. Διαδικασία όμω που και αυτή αδικαιολόγητα παραπέμπεται σε υπουργικέ αποφάσει. Ασφαλώ και δεν διαφωνούμε ε, με το ότι ο κάθε άνθρωπο θα πρέπει να έχει ηθαγένεια, αλλά όταν γίνεται μια συζήτηση για του Ρωμά, τότε ασφαλώ μπαίνει υποχρεωτικά και το ζήτημα τη λύση των μεγάλων του προβλημάτων εξαιτία του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν. Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου περιέχει πραγματικά πάμπολες διατάξεις αμέτρητες για τις εκλογές της τοπικής διοίκησης με μια σειρά τροποποιήσεων του νόμου 3852 του 10 του γνωστού Καλλικράτη. Ξεχωρίζει εδώ, και θέλουμε ένα σχόλιο να κάνουμε, το άρθρο 82 που αφορά σε εξαιρέσεις προσλήψεων στην προεκλογική περίοδο και εδώ σηκώνουν μεγάλο αποπροσανατολιστικό κουρνιαχτό και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Το άρθρο στην ουσία αναφέρεται στην προκήρυξη 3K που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί με ευθύνη τη κυβέρνηση. Αναφέρεται επίση και σε συμβασιούχου που ήδη υπάρχουν σε μια σειρά κρίσιμων δομών, όπω το χάρη παιδική σταθμή, τα ΚΔΑΠ και που θα πρέπει βεβαίω να ανανεωθούν οι συμβάσει του μέσα σε αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν έστω στο στοιχειοδό. Ασφαλώ και δεν είμαστε ενάντια σε αυτέ τι προσλήψει που αφορούν άλλωστε κρίσιμου κοινωνικούς τομείς των Δήμων. Αυτό όμως δεν ξεπλένει τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης και για την καθυστέρηση της 3Κ, αλλά και για το ότι συνεχίζει να κρατάει εργασιακούς ομήρους, χιλιάδες συμβασιούχους, και ενώ οι ανάγκες για μόνιμο προσωπικό είναι πολύ μεγάλες.